Και θέλω να πάμε λίγο τώρα στο Νογά, να σας πω, για ένα επίδομα το οποίο δίδεται σε 1250 δικαιούχους κατόπιν κλήρωσης. Ποιο είναι αυτό το επίδομα? Είναι το επίδομα τροφίου. 165 ευρώ εφάπαξ θα δοθούν για πρώτη φορά. Γιατί τώρα έχουμε και επιδόματα με κλήρωση? Είναι καινούργιο αυτό, θα το δούμε και παρακάτω και πολύ ενδιαφέρον, γι' αυτό ήθελα και να σας το πω. Αυτό το επίδομα λοιπόν θα το πάρουν 1250 δικαιούχοι που έχουν παιδιά ηλικίας από 1 έως 5 ετών, τα οποία πηγαίνουν σε βροχοπνευματικό σταθμό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι γονείς να είναι ενήμεροι ασφαλιστικά, δηλαδή να έχουν πληρώσει τις εισφορές τους. Η κλήρωση έγινε ηλεκτρονικά ανάμεσα σε 23.000 δικαιούχους που πληρούσαν αυτές τις προϋποθέσεις και από αυτούς επιλέχθηκαν οι 1250. Σου εμείς τόσα λεφτά έχουμε, 1250, πώς θα τους ξεχωρίσουνε? Συγγνώμη, δηλαδή 23.000 δικαιούχοι και αποφασίσανε να κληρώσουν να δώσουν τους 1200. Φιλοταρία. Ναι. Αυτό έγινε λοιπόν. Ναι. Αυτό έχει μια λογική ότι τα χρήματα που υπήρχαν για να δοθούν σε όλους ήταν πάρα πολύ λίγα. Ναι. Οπότε αυτή ήταν η απόφαση από τον οργανισμό. Να γίνει μια κλήρωση και να πάρουν τουλάχιστον αυτά τα 165 ευρώ, 1250 δικαιούχοι. 165 ευρώ είναι εφάπαξ, έτσι. Εφάπαξ, ναι. Τροφία είναι επειδή έχουν βρέφος, ας πούμε, να του πάρουν γάλα, ας πούμε, και πάνες. Πρόκειται, ναι. Για όσους έχουν παιδιά από 1 έως 5 ετών, πρέπει να πηγαίνουν σε βροχοπνευματικό σταθμό. Και εμάς μας έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Είχαν συγκεντρώσει, λέει, στον ΟΓΑ εκεί πέρα ένα ειδικό κονδύλι τροφίων. Ναι. Από τις εισφορές των ασφαλισμένων, 3 εκατομμύρια το χρόνο είναι αυτά. 3 εκατομμύρια. Όχι, πληρώνουν 3 ευρώ το χρόνο οι ασφαλισμένοι. Ναι. Από αυτά τα τροφεία. Και μαζευτήκαν λοιπόν κάποια λεφτά, τα οποία αν μοιράζονταν σε όλους. Ναι. Θα πέρανε μόνο. Σε όλους τους ασφαλισμένους θα ήταν 9 ευρώ στον καθένα. Οπότε σου λέει, τι να δώσουμε τώρα 9 ευρώ στον καθένα και το κρούασα. Δεν μου φαίνεται κακό. Σαν δύο προτάσεις και για άλλους τρόπους να αποδοθεί. Δεν πήραν οι άλλοι το επίδομα. Ναι, αλλά τώρα αυτό το επίδομα με κλήρωση είναι λίγο κουφό, συγγνώμη για την έκφραση τώρα. Αυτό. Είναι αυτό. Λίγο... Γι' αυτό και θέλαμε κι εμείς να το πούμε, γιατί μας έκανε τρομερή εντύπωση. Μισό λεπτό, έχουμε τον πρόεδρο του ΟΓΑ, τον κύριο Περγίνη. Καλημέρα κύριε πρόεδρε. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Αυτό τώρα μας το εξηγήσετε. Το επίδομα με κλήρωση, τι είναι αυτό, καινούριο είναι? Και για τις πολυτέκνες μητέρες, κύριε Καμπουρά, πάλι με κλήρωση τις κάναμε. Εντάξει, έχω την εντύπωση όμως ότι αυτό που είχατε προτείνει εσείς, από ό,τι βλέπω εδώ τα στοιχεία, είχατε προτείνει να γίνει, να μην γίνει κλήρωση και να δοθεί σε παιδιά που ζουν σε παραμεθόριες περιοχές, ας πούμε, που μου φαίνεται πιο λογικό από το να μπαίνει σε λοταρία το επίδομα. Έχετε δίκιο, πράγματι αυτό προσπάθησα, αλλά ξέρετε, η διατύπωση στην εγκύκλιο και στον νόμο είναι ότι το παίρνει ο δικαιούχος πατέρας, ο οποίος ή η μητέρα αρχηγός της οικογένειας, ο οποίος είναι ασφαλισμένος και είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του, δηλαδή έχει αποπληρώσει τις ασφαλιστικές του εισφορές. Επομένως, δεν μπορούσα να τα δώσω στον βρεφονηπιακό σταθμό, ώστε να δω 10, 15, 20 βρεφονηπιακούς σταθμούς. Και δεδομένου ότι πρέπει να είναι παιδί αγροτικής οικογένειας, να είναι του αγρότη. Και αντιλαμβάνεστε ότι βρίσκαμε ένα ή δύο παιδιά σε κάθε βρεφονηπιακό σταθμό, με αποτέλεσμα να μην μπορούσα να συμπληρώσω τα 1250 παιδιά. Αλλά πρέπει να αλλάξουμε κάτι στη διατύπωση. Εντάξει, να αλλάξετε, κύριε Διοικητά, αλλά επειδή τα πράγματα λειτουργούν και σε ένα επίπεδο συμβολισμού. Τώρα να γίνεται κλήρωση για ένα επίδομα, είναι, δηλαδή σε λίγο θα κάνουμε κλήρωση για το οποίο θα φάει σήμερα. Ναι. Δεν γίνεται έτσι. Δεν βρίσκαμε, κύριε Καμπουράκη, άλλον τρόπο, ναι. Και επειδή δεν θα ήθελα, ξέρετε, να διαμαρτυρηθεί κανένας ως έχει, έπρεπε να αποδείξω ότι παίρνει αυτός που πραγματικά κληρώθηκε, διότι δεν μπορούσε να τα δώσω σε ορισμένους. Κύριε Βεργίνη μου, εντάξει, ότι... δύο λεφτά τώρα. Εδώ ο κάθε ασφαλισμένος δίνει 3 ευρώ το χρόνο για αυτό το κονδύλι. Συγγνώμη, δεν σας λέω, άκουσα. Με βάση τον νόμο, ο κάθε ασφαλισμένος δίνει 3 ευρώ το χρόνο για αυτό το κονδύλι. Ναι. Λοιπόν, ή βρείτε έναν τρόπο να παίρνουν όλοι ή κάποιοι. Ή κόψτε το τώρα. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα το να λες μαζεύω ένα κονδύλι από όλους, αλλά δεν φτάνει και το κληρώνω για χίλιους από τους 23.000. Αυτοί εντωμεταξύ, να σας πω, αυτοί που το δικαιούνται τώρα το ξέρουν. Ή πρέπει να το μάθουν. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, ναι. Κύριε Βεργίνη, για πείτε μας. Αυτό που δικαιούνται
Βεβαίως, διότι η κλήρωση έγινε και οι 1250 που βρέθηκαν θα μπουν στην διάβια, θα αναρτηθούν. Θα τους ειδοποιήσω με ονομαστικά. Ναι, να τους ειδοποιήσετε, και... αλλιώς δεν μπαίνουν αυτοί τώρα. Δεν μπαίνουν αυτοί. Δεν μπαίνουν αυτοί. Δεν μπαίνουν αυτοί. Δεν μπαίνουν αυτοί. Κύριε Δικητά, συγγνώμη, για να καταλάβω κάτι. Είχατε στην κλήρωση, αυτή μπαίνουν όλοι μέσα και αυτοί που έχουν ασφαλιστική ενημερώτα και αυτοί που δεν έχουν. Όχι. Μπήκανε όλοι 23.000. Ναι. Παιδιά. Και αν τώρα κάποιος που κληρώθηκε δεν έχει ασφαλιστική ενημερώτα, θα το πάρει. Όχι, δεν θα το πάρει. Γιατί θα πάει ο επόμενος. Πώς θα γίνει. Να υποβάλουν, θα πρέπει τώρα να μας στείλουν πράγματι δικαιολογικό. Ωραία, δηλαδή, και τι θα γίνει μετά, θα γίνει άλλη κλήρωση. Θα γίνει περαιτέρω κλήρωση ώστε βρεθούν τα 1250 παιδιά. Δυστυχώς αυτή ήταν η διατύπωση. Εντάξει, αλλά τώρα φτιάξτε το, διότι δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Όχι μόνο δεν έχει νόημα, είναι και κάπως αποκρουστικό. γιατί είναι αποκριστικό, κύριε Κουράτη. Ο οικονομέας είμαι. Είναι γιατί δεν μπορεί να μπαίνουν αυτά τα θέματα σε κλήρωση, κύριε Δικητά μου. Έχετε δίκιο. Αύριο σας λέω, με αυτή τη λογική θα γίνεται κλήρωση ποιος θα πάρει σε σίτιο. Ναι, ποιος θα πάει στο γιατρό και ποιος δεν θα πάει. Εσείς ορθώς το είχατε συλλάβει το νόημα και είπατε να μην γίνει κλήρωση, αλλά βρέστε τρεις παραμεθόρες, δόξα τω Θεώ. Δυστυχώς υπάρχουν νομοί που πλήττονται με 50% και 60% ανεργία. Κύριε Καμπουράκη, επί ένα μήνα... Βρέστε τρεις νομούς και δώστε το. Ναι, ακούστε με, αυτό έκανα. Αλλά δεν μπορούσα να συμπληρώσω 1250 παιδιά, ούτε παραμεθόριες, ούτε απομονωμένα νησιά όπως το έκανα. Μάλιστα. Γιατί μην ξεχνάτε, επαναλαμβάνω, ότι πρέπει να είναι αγρότη παιδί. Να έχει ασφαλιστική ενημερότητα, να. Δυστυχώς ο νομοθέτης έτσι όπως το είχε διατυπώσει ήταν λάθος. Να του πείτε τον νομοθέτη ότι χρειάζεται αλλαγή του νόμου. Φέτος το διορθώνομαι. Εντάξει. Και το βάζουμε ως βρεφονιπιακό. Όταν λέτε νομοθέτης εννοείται κάποια αγκύκλιο κάποιος έστειλε. Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν είναι νομοθέτης αυτός. Φέτος λοιπόν το διορθώνομαι. Αυτός δεν είναι νομοθέτης που έστειλε μία αγκύκλιο. Δεν είναι και στο Σύνταγμα δά αυτό. Είναι εύκολο να διορθωθεί. Ξέρετε οι υπηρεσίες πάντοτε φοβούνται πάνω σε αυτό και παρά την δική μου επιμονή δεν μπόρεσε να το περάσω. Σκέψου τι γίνεται τώρα, τι κράτος είναι αυτό με αυτή τη γραφειοκρατία, κατάλαβες. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Μεργίνη. Επομένως προτείνω να πάνε σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Οπότε θα παίρνουμε εκ περιτροπής κυρίως περιφερειακούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, δηλαδή παραμεθόριων περιοχών ή απομονωμένων νησιών. Κάπως έτσι πρέπει να γίνει τώρα. Κάπως έτσι. Και θα πηγαίνει λοιπόν. Κάθε δεύτερο χρόνο, τρίτο χρόνο θα πηγαίνει σαν. Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Μεργίνη.